Βέβαια, εχθές έσκασε η βόμβα ότι η Ελεονόρα Μελέτη τελείωσε από το Έψιλον και το Έψιλον τελείωσε για την Ελεονόρα Μελέτη. Αρχίσαμε να κάνουμε τηλεφωνήματα, η Ελεονόρα Μελέτη έστελνε τις δικές της επιστολές, το Έψιλον έστελνε τη δική του επιστολή, τα ξέρουν τα κορίτσια παραπάνω. Εγώ λοιπόν είπα να πάρω την ίδια την πρωταγωνίστρια. Να δω αν θα θέλει ή όχι. Μ' αρέσει πολύ εδώ η Ελεονόρα, εσύ μου μιλάς και εγώ την καμαρώνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ σε αυτό το πρόγραμμα. Στην πρωινή ζώνη. Και στη μεσημεριανή, μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά σου αρέσει η Ελεονόρα και η Ελεονόρα. Ενώ στην αρχή ήμουν αυτή που την κατέκρινα γιατί είχε φορέσει το φόρεμα της Ελένης Μενεγάκη και τότε στον Αντένα βγήκε έξω. Είχαμε κάποιες αντιπαραθέσεις στην αρχή, της είχα μιλήσει σε γλώσσα σκληρή. Την εξέλαβε ως σκληρή, όμως μετά και εκείνη κατανόησε και δημόσια η μία στην άλλη είπαμε τις αλήθειες μας κάποια στιγμή. Πάντως πραγματικά η Ελεονόρα Μελέτη είναι ένα δυνατό χαρτί για όποιο κανάλι την έχει. Πάμε τώρα να το πούμε. Μίλησα λοιπόν εχθές με την Ελεονόρα μέσω μηνυμάτων. Δεν μπόρεσα να τη βρω την ίδια στο κινητό. Δεν το σήκωνε και ίσως ήταν και λογικό. Και της είπα, Ελεονόρα μου, αν θα μου κάνεις μία δήλωση. Και σου απάντησε, κούκλα μου. Κούκλα μου. Δικό μου είναι αυτό. Κορίτσι μου, μου είπε. Όχι, κορίτσι μου, δεν θα μιλήσω ακόμα. Γιατί μπορεί να γίνει και μέσα στην ημέρα. Το ρεπορτάζ τρέχει. Σε ευχαριστώ. Σας αγαπώ όλους. Χαιρετισμούς στη Ζήνα. Ακόμα λοιπόν η Ελεονόρα δεν θέλει να μιλήσει και όπως είπα προς το παρόν. Εγώ άρχισα να κάνω και κάποια άλλα τηλεφωνήματα. Τι έχει γίνει με το Έψιλον, τι θα κάνει αργότερα. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον πρέπει να σας πω ότι η Ελεονόρα δεν θα κάνει προς το παρόν κάτι τηλεοπτικά. Είναι πάρα πολύ εκνευρισμένη με το κανάλι για το πώς έχει γίνει και το κανάλι επίσης με την Ελεονόρα και της έχουν γίνει τρεις τηλεοπτικές προτάσεις. Ωραία. Ρούλα μου, και αμέσως θα δώσω το λόγο σε εσάς. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ? Εγώ αυτό που κρατώ από όλο αυτό που χθες βγήκε πλέον και έσκασε, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν ότι το περίμεναν, ότι κάτι θα γίνει σε σχέση με την Ελεονόρα. Και υπήρχε και μια αντίδραση από την Ανά Παλετσάκη που θα την πούμε σε λίγο. Ναι, που βέβαια γιατί είναι υπήρχε Ζήνα από την κανάλι. Αρχή σχεδόν τη σεζόν, όταν η Ελεονόρα ακόμη παρουσίαζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στο Έψιλον. Ήταν η πρώτη φορά που έστειλε εξώδικο προς το σταθμό της. Τότε διαμαρτυρόμενοι ότι δεν είχαν τηρηθεί συμφωνίες ως προς τα σκηνικά για το δελτίο κτλ. Τέλος πάντων τα βρήκαν στη συνέχεια. Mm. Η Ελεονόρα είχε υπογράψει το συμβόλαιό της να κάνει την εκπομπή της κάθε Κυριακή βράδυ το hashtag. Κάπου στο Γενάρη. Το δελτίο? Όχι. Όχι, σταμάτησε από το δελτίο του Σαββατοκύριακου. Για ένα διάστημα. Είχε πάρει το καθημερινό. Εννοώ ότι ένα σταθμό είχε φτιάξει ένα σκηνικό για να παρουσιάσει η Ελεονόρα το δελτίο. Διαφώνησαν σε αυτό και αποχώρησε. Αποχώρησε από εκεί, έκανε την εκπομπή της όπως συμφώνησαν μέσα από με το συμβόλαιό της. Μία εκπομπή που η Ελεονόρα το έλεγε πριν καν πάει στο Έψιλον. Ότι ήθελε να κάνει πάντοτε. Ήταν ένα κόνσεπτ δικό της, μια δική της ιδέα που ήθελε να πραγματοποιήσει να και να την υλοποιήσει. Να προσθέσω βέβαια ότι πριν πάει στο Έψιλον, ακριβώς όπως το λες Ρούλα, είχε συναντηθεί και με διάφορα μεγαλοστελέχη τότε εκείνο το καλοκαίρι για να δώσει το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Επέμενε πολύ. Το πίστευε πολύ. Παρότι πολλοί έλεγαν ότι της ταιριάζει περισσότερο το lifestyle. Το πρόβλημα να πω εγώ. Εδώ τώρα δεν ήταν το κόνσεπτ. Το πρόβλημα ξεκίνησε από μια φωτογράφηση που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη και δεν ήθελε ο σταθμός να βγει συγκεκριμένη φωτογράφηση στο περιοδικό. Έτσι θα σας πω. Αυτό είναι η αφορμή για μένα. Εγώ θα ρωτήσω ψυχολόγο. Ένας άνθρωπος αντιδρά για τη συγκεκριμένη στιγμή ή για πράγματα που έχουν μαζευτεί? Συνήθως υπάρχει μια συσσόρευση πραγμάτων. Υπάρχει. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Υπάρχει η αιτία και απλώς κάποια στιγμή δίνεται η αφορμή για να γίνει. Για να μην το λέμε. Αυτό δεν είναι μόνο η στιγμή. Έτσι όμως αναζωπηρώθηκε η φωτιά και με κείμενο που έχει στείλει η ίδια η Ελεονόρα Μελέτη προς το κανάλι της, δείχνει ότι ενοχλήθηκε πολύ γι' αυτό. Χωρίς να θέλουμε φυσικά να μεταφράσουμε τα λόγια της, δείχνει πως εγώ είμαι εκείνη που διαχειρίζομαι τον εαυτό μου. Το συμβόλαιό της πότε λύγει? 31 Ιουλίου έλεγε. Άρα το ρεπορτάζ μας λέει ότι το συμβόλαιό της λύγει 31 Ιουλίου. Ναι. Άρα το έλυσαν με τρόπους και ανακοινώσεις ουσιαστικά 2,5 μήνες πριν. Ναι. 2,5 μήνες πριν ακριβώς, αλλά. Να πούμε ότι σταγόνα που ξεχύλισε ποτήρι στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια συνέντευξη και μια φωτογράφηση που έκανε η Ελεονόρα Μελέτη για περιοδικό. Ο σταθμός λοιπόν, στο πλαίσιο της απαγόρευσης των δικών του προσώπων να μην βγαίνουν και να φωτογραφίζονται τη δεδομένη χρονική στιγμή σε περιοδικά, είχε απαγορεύσει τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστρες να δίνουν συνεντεύξεις στα περιοδικά. Η Ελεονόρα Μελέτη όμως δεσμευόταν με ένα συμβόλαιο από εταιρεία με μαγιό.
μου είχε υπογράψει, είχε κάνει μια συμφωνία το τελευταίο χρονικό διάστημα και είχε συμφωνήσει να δώσει 4 συγκεκριμένες συνεντεύξεις και να φωτογραφηθεί και να προμοτάρει τα μαγιό. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έκανε και τη συνέντευξη στο περιοδικό E-Weekly. Όταν ο σταθμός ενημερώθηκε για την συνέντευξη συγκεκριμένη και τη φωτογράφηση, ζήτησε από το περιοδικό και από την παρουσιάστρια να μην δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένη συνέντευξη ή φωτογράφηση. Εδώ υπάρχει αντίδραση της Ελεονόρας Μελέτη και ήταν η σταγόνα που ξεχύλωσε το ποτήρι. Ο σταθμός, λοιπόν, με μια ανακοίνωση δίνει το διαζύγιο και λέει συγκεκριμένα ότι ο τηλεοπτικός σταθμός Ε ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας του με την παρουσιάστρια Ελεονόρα Μελέτη, στην οποία εύχεται καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Ανακεφαλαίωση θα κάνω. Άρα έχουμε μια απόφαση κάποιων περιοδικών και ενός σταθμού να μην αναπαράγεις το προϊόν σου. Έρχεται ο τηλεοπτικός σταθμός Ε και λέει: εσείς κάνετε αυτό, σας λέμε κι εμείς ότι δεν θέλουμε τα δικά μας πρόσωπα να τα τραβάτε φωτογραφίες, να δημοσιεύετε συνεντεύξεις τους κλπ. Η Ελεονόρα έχει ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία με μαγιό και δεν μπορεί να ακολουθήσει σε αυτή την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού, γιατί εκείνη έχει δεσμευτεί με συμβόλαιο και με τα μαγιό. Έρχεται μετά ο τηλεοπτικός σταθμός Ε και λύγει τη συνεργασία τους και από την άλλη πλευρά η Ελεονόρα δίνει και αυτή. Δίνει την απάντησή της λέγοντας χαρακτηριστικά: Ζήνα, σας διαβάζω μια επιστολή που έστειλε 20 Μαΐου. Αυτό δείχνει και πότε είχε ξεκινήσει και το πρόβλημα. Με ιδιαίτερη έκπληξη έλαβα από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Art Edition. Όχι πότε είχε ξεκινήσει, το πρόβλημα ήταν αυτό. Ήταν αυτό, ναι, ναι. Ναι, όχι, 20 δεν έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Όχι, όχι. Γι' αυτό σου λέω, 20 Μαΐου στέλνει ακριβώς αυτή την επιστολή. Ναι. Λέει τέλος πάντων ότι ενημερώθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει προβολή τη συγκεκριμένη συνέντευξη που είχε δώσει. Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την από 13 Αυγούστου 2014 συμφωνηθήσαμε μεταξύ μας σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, όσο έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Έγγραφη άδειά σας απαιτείται αποκλειστικά και μόνον, με κεφαλαία γράμματα το έχει αυτό, για τυχόν επιμέλεια και παρουσίαση άλλης τηλεοπτικής εκπομπής σε άλλο σταθμό. Και για τη συμμετοχή μου σε τηλεοπτικές εκπομπές που μεταδίδονται από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Εδώ λοιπόν η Ελεονόρα λέει ότι η συμφωνία ήταν μόνο για εμφανίσεις της σε άλλους σταθμούς, όχι σε περιοδικά. Και συνεχίζει λέγοντας: επειδή το αναλυθές περιεχόμενό της ως άνω επιστολής σας προσβάλλει και αναιρεί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της προσωπικότητας και της εικόνας μου. Σημαντικό αυτό που λέει, που σε καμία περίπτωση ούτε έχω απεμπολίσει, αλλά και πολύ περισσότερο ούτε έχω παραχωρήσει σε κανέναν. Ωραία. Να πω λοιπόν εγώ σε αυτό το σημείο, επειδή έχω υπάρξει και από άλλες θέσεις, ο κάθε παρουσιαστής το συμβόλαιό του το ορίζει με το κανάλι, όπως και οι δύο πλευρές θέλουν. Δηλαδή, αν είμαι εγώ η Ζήνα και λέω, αναλαμβάνετε εσείς τα πάντα για μένα και το γράφω, σημαίνει ότι δίνω το δικαίωμα στο κανάλι να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια σε όλους τους τομείς. Αν είμαι η Ελένη Μενεγάκη, λέω. Εγώ θέλω να ξέρω ποιοι είναι οι συνεργάτες και εγώ θέλω να αποφασίζω για τις συνεντεύξεις μου και για τα πάντα. Εάν είμαι, ας πούμε ένα άλλο όνομα, πείτε μου ένα, η Ντορέτα Παπαδημητρίου, εγώ θέλω να μην κάνω καμία συνέντευξη αυτή την περίοδο, αλλά το ορίζω σε ένα συμβόλαιο. Για να ξέρει ένα κανάλι και με ποιες προϋποθέσεις σε παίρνει. Γιατί όταν εσύ λες, εγώ δεν θέλω να δίνω συνεντεύξεις και το κανάλι θα πρέπει να δει αν μπορεί να επενδύσει στο πρόσωπό σου. Δηλαδή, όλα έχουν. Εγώ μπορώ. Βεβαίως, Ρούλα μου, αλλά το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Βεβαίως. Απόλυτα. Εγώ όμως έχω μία πορεία και θα ήθελα πάρα πολύ να μου τη λύσετε αν γνωρίζετε κάτι. Συνήθως όταν λύνεται μία συνεργασία ενός τηλεοπτικού προσώπου, μιας παρουσιάστριας με έναν σταθμό, δεν προηγείται η ανακοίνωση που στέλνετε προς όλους τους τηλεοπτικούς συντάκτες σε όλα τα μέσα για να γίνει γνωστό αυτό, ή ήθιστε να ανακοινώνετε μέσα από μια τηλεοπτική εκπομπή του ιδίου σταθμού. Μισό λεπτάκι, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάς με υπονόμενα, ναι, επειδή εχθές έπαιξε στο διαδίκτυο και το είδα. Γιατί βεβαίως. Τη συγκεκριμένη εκπομπή, λόγω δεν έχω καταφέρει να τη δω ούτε μια φορά. Ωραία. Έπαιξε λοιπόν στο διαδίκτυο αυτό το συγκεκριμένο. Η Σπυριδούλα η Τριάδου, λοιπόν, η αξιόλογη και εμπειρότατη δημοσιογράφος, είπε ότι έχω το ρεπορτάζ. Ότι η Ελεονόρα Μελέτη και αυτό θα διακοπεί η συνεργασία. Έχει το ρεπορτάζ. Στην εκπομπή στο του κανάλι όμως που φιλοξενεί τη συγκεκριμένη παρουσιάστρια. Για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, δεν είναι δυνατόν να βγω εγώ σε αυτό το κανάλι και να πω. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι η Ζήνα Κουτσελίνη λύνει το συμβόλαιό της με τον τηλεοπτικό σταθμό
Star, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι σαν να κοροϊδεύω στο ίδιο μου το μαγαζί μια επίσημη ανακοίνωση που θα ακολουθήσει. Για να μπορέσω να το πω αυτό, θα πρέπει να είναι ενήμεροι οι αρχισυντάκτες των εκπομπών και οι άνθρωποι οι οποίοι επιμελούνται τις εκπομπές. Και μου έχει δοθεί εντολή. Ακριβώς. Να το κάνω. Άρα είναι ενήμεροι καταρχήν οι από πάνω για να το πούν. Αν σου δώσουν το OK για να το πεις, εγώ σου παίρνω το καλό σενάριο. Αν σου δώσουν το OK για να το πεις, σημαίνει ότι αυτή είναι μια εξέλιξη που έρχεται. Άρα αυτόματα δίνει εγκυρότητα στην είδηση που έχεις εσύ ως Σπυριδούλα Τριάντου. Το να σου δώσουν εντολή από το κανάλι και να το παίξεις, εγώ αυτό είναι σκληρό ροκ. Και είναι κάτι άλλο. Mm. Άρα εκεί σημαίνει ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει τη σχέση του στα άκρα, Μιχάλη μου. Εντάξει, εγώ πιστεύω να πω την αλήθεια μου ότι είναι στην ουσία, έτσι όπως το καταλαβαίνω, δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά, αλλά ένα απλό νομικό θέμα. Εάν το συμβόλαιο λέει ότι απαγορεύεται να κάνεις κάτι, έχει δίκιο το κανάλι. Αν το συμβόλαιο δεν το απαγορεύει, όπως λέει, έχει δίκιο η κυρία Μελέτη. Τώρα το θεωρώ πολύ πολύπλοκα. Υπάρχει ένα συμβόλαιο καταγεγραμμένο. Έχει κάποιους όρους. Αυτοί οι όροι πρέπει να εξεταστούν και να αποσαφινιστεί ποιος έχει δίκιο. Να πω και κάτι ακόμη. Εγώ απλώς επειδή δεν πολύ ασχολούμαι πολύ με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά βλέποντας τηλεόραση, μου αρέσει να βλέπω. Πάρα πολλά ψέματα. Στο γραφείο μας φέρνει όλα τα νέα. Έχει μιλήσει με όλα τα κανάλια και μας φέρνει ειδήσεις που εμείς τις διαβάζουμε λίγο άρματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα από δεν τον. Τα χάπια της καθόλου. Ότι τους τελευταίους μήνες. Θα το πάρω το θέμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω. Μια τρελή σαν κανάλι πάντα χρειάζεται. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω τι νούμερα τηλεθέασης έκανε η εκπομπή της Ελεονόρας. Εγώ όμως ως δημοσιογράφος, ως Ζούλα Κουσκουρή, την εκπομπή της την παρακολουθούσα γιατί μου άρεσαν πολλά από τα θέματα τα οποία προσέγγιζε και παρουσίαζε. Είμαι δηλαδή από τους ανθρώπους που έχω δει, αν όχι όλες τις εκπομπές. Να σου πω εγώ που παρακολουθώ νούμερα, γιατί εσύ κάνεις ότι δεν γνωρίζεις. Υπήρξαν εκπομπές που έκαναν πάρα πολύ καλά νούμερα και υπήρξαν και εκπομπές που δεν πήγαν τόσο καλά. Ωραία. Αλλά για την ώρα που έπαιζαν και στο συγκεκριμένο κανάλι, ήταν πάρα πολύ καλά τα νούμερα. Επειδή ήταν πολύ αργά η εκπομπή και ήταν οι ώρες που εγώ εκείνο μπορούσα να δω τηλεόραση στο σπίτι και επειδή μου άρεσε και τα αντικείμενα με τα οποία έχει ασχοληθεί η συγκεκριμένη εκπομπή και επειδή μου άρεσε και εκπληκτικά το μοντάζ των θεμάτων της συγκεκριμένης εκπομπής, την παρακολουθούσα. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι από τα τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, δεν είδα ποτέ τρέιλερ αυτής της εκπομπής. Δεν σημαίνει ότι θα λειτουργούσε κάποιο ανταγωνιστικά στην Ελεονόρα Μελέτη. Όχι, απλώς λέω ότι. Κάτσε η Ρούλα που δεν παρακολουθεί. Μισό λεπτό. Γιατί αυτό είναι η Δεν παρακολουθεί. Θα δώσει διαφημίσεις. Θέλω τον γιατρό μου μετά να τον ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Με ντόπα. Ξέρω τι λέω, πολύ καλά. Επειδή ξέρει τι λε και τώρα σε εμά δεν θα τα κάνει αυτά. Έχουμε κάποια γαλόνια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχω κάνει κοντρόλ σε αυτά τα θέματα, Ρούλα. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις, η κυρία Κουσκούρη, η οποία δεν παρακολουθεί, η οποία δεν είναι η ώρα της, αλλά τις άλλες ώρες έχει δει ότι δεν έχει παίξει το τρέιλερ της εκπομπής, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Η αλήθεια θα στείλω κάπου μηνύματα τώρα, να δω αν όντως έπαιζε τρέιλερ ή δεν έπαιζε. Μετά τις διαφημίσεις, και θέλω αμέσως μετά ο Μιχάλης ο Χαντάς να μου πει γιατί πραγματικά, αν οι άνθρωποι